Άκουγα μια είδηση καταπληκτική. Μια ομάδα παιδιών από Θεσσαλονίκη πήρε μέρος σε ένα διαγωνισμό που έγινε στη Λιθουανία ανάμεσα σε πανεπιστήμια διαφόρων χωρών για νομικούς αγώνες, όπως λέγονται. Λοιπόν, τα δικά μας τα παιδιά ήρθαν πρώτα. Και δεν μας νοιάζει. Και δεν τους νοιάζει. Και θέλουν να περικόψουν και να καταστήσουν ανάπηροι τη δημόσια εκπαίδευση, καταργώντας και μειώνοντας και δικαιώματα και δυνατότητες προσφοράς και των εκπαιδευτικών αλλά και των εκπαιδευόμενων. Τεράστια θέματα έχουμε μπροστά μας να δούμε, να τα αναλύσουμε και να τα πούμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω να σας πω ότι επειδή αναλυτικότερα αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα θέματα που σας περιέγραψα όσο μπορούσα σε αυτήν την πρώτη επαφή που έχουμε, τονίζοντας και υποστηρίζοντας τη διακήρυξή μας, υπάρχουν οι θέσεις μας αναλυτικά διατυπωμένες σε κάποια DVD που είναι έξω έτοιμο. Όποιο από σας το επιθυμούν μπορούν να τα πάρουν να τα δουν. Και αυτά θα αποτελέσουν και το πρώτο υλικό για να συζητήσουμε, να συναντηθούμε και να κουβεντιάσουμε μέχρι την τελική και οριστική τύπωση των θέσεών μας και με μία προσέγγιση αριθμητική, οικονομική καθαρά, αλλά και με τα στοιχεία εκείνα τα θεωρητικά που είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να συζητήσουμε καλύτερα για αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο όμως. Ακούμε, και με αυτό θα τελειώσω, ελπίζω να μην σας κουράζω. Ακούμε τελευταία μια καινούργια λέξη να χρησιμοποιείται ως πολιτική ορολογία. Ποια είναι αυτή? Η λέξη διαβούλευση. Όταν ένας υπουργός θέλει να πει κάτι, όταν η κυβέρνηση θέλει να πει κάτι, λέει αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα τάδε, αναρτήθηκαν οι θέσεις μας και ξεκινάει η διαβούλευση. Και εγώ έχω τρελαθεί. Συναντιέμαι με ανθρώπους που προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματο από το πρωί μέχρι το βράδυ για να συντηρήσουν την οικογένειά τους και λέω το βράδυ θα πάνε σπίτι και δεν θα κάνουν τίποτα άλλο αν έχουν κομπιούτερ, να πάνε σε διαβούλευση να δουν τι λέει εκεί και να απαντήσουν μέσα από το κομπιούτερ κτλ. Αυτή η λέξη είναι παγίδα. Έψαξα και βρήκα στο λεξικό του κυρίου Μπαμπινιώτη, ο οποίος είναι επικεφαλής και μιας νέας επιτροπής που θα ασχοληθεί με την παιδεία. Ακούστε τι λέει για τη λέξη διαβούλευση. Λέει, είναι μία διαδικασία που γίνεται με την προσωπική παρουσία πολλών ανθρώπων σχετικών με αυτά που συζητούν. Ανταλλάσσουν απόψεις, εκφράζουν ιδέες, σκέψεις, αντιρρήσεις και καταλήγουν σε κάποιες αποφάσεις. Σημειώνω, προσωπική παρουσία. Η λέξη διαβούλευση που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση έχει καταργήσει την προσωπική παρουσία και συζήτηση. Εμείς στη θέση διαβούλευση, από εδώ και πέρα και σας παρακαλώ όσο μπορούμε, εγώ τουλάχιστον θα το κάνω, θα την αντικαθιστώ τη λέξη με μία λέξη, ελληνικότατη. Συζήτηση, πρόσωπο με πρόσωπο. Να βλέπουν και τα μάτια, να βλέπουν και τα δικά μου μάτια. Δεν υπάρχει διαβούλευση χαμένη στο διάστημα. Υπάρχει συζήτηση ανάμεσα σε ανθρώπους που αγωνιούν. Τελειώνοντας. Για όλους αυτούς τους λόγους και ενδεχομένως και κάποιους άλλους, το πιστεύουμε αυτό, θεωρούμε ότι η λύση είναι μία. Εκλογές εδώ και τώρα, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και την επόμενη μέρα, συνεργασία προτείνουμε με όλους όσοι πιστεύουν και συμφωνούν σε βασικές αρχές, είτε πολιτικούς οργανισμούς, είτε και κοινωνικούς χώρους, είτε μεμονωμένους συμπολίτες μας. Αυτά είναι τα οποία κυριαρχούν στην επιθυμία μας, αυτά είναι που θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε, αυτά τα οποία θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, θέλω να καλέσω και τον Βασίλη τον Οικονόμου, τον βουλευτή που είναι βέβαια εκ των ιδρυτών του κόμματος σε Μαλακούνι, αλλά και τα παιδιά που ξεκινήσαμε με το Άρμα, το Μάρτι, το Τάκι, το Στάφι, το Χρήστο. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε πολύ. Έλα Παύλο.
Έχω έναν πόντιο εδώ πρώτης κατηγορίας. Είναι ο Μάφας Παπαγιάννης. Είμαστε όλοι και είμαστε πολύ περισσότεροι, στα αλήθεια. Δεν είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε καμιά ιδιαίτερη παρουσίαση των προσώπων. Είπαμε απλά να συναντηθούμε και θα συναντηθούμε στις μέρες που έρχονται πολύ περισσότερο και πολύ πιο κοντά. Γεια χαρά! Άμα πάτε έξω, θα σας χάσουμε. Καλή πήγανε. Καλή πήγανε. Μια φίλη στα πόσα τα παλιά. Ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλά. Σιγά οι φίλοι μας και δεν το σας. Σιγά μου ρε. Πώς πήγες στον Αντίνα, πώς πήγες στον Αντίνα. Είναι το παρακολουθούν. Όχι, είναι μικρή.